Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Βλέπετε και το ψυχοεκπαιδευτικό μας σκυλάκι. Και το σημερινό θεωρητικό βίντεο έχει τίτλο «Εσωτερικέ μου κριτή, θα σοπάσεις επιτέλους» ή «Εσωτερικέ μου κριτή, σόπα». Έχουμε αναφερθεί κατά καιρού στην έννοια του εσωτερικού κριτή, που είναι μία έννοια την οποία αναπτύσσει βάθος ο Pete Walker στο βιβλίο του Thriving and Surviving from CPTSD, πώς κάποιος να επιβιώσει και να ανθίσει μετά από το σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Και φυσικά είναι μία έννοια που χρησιμοποιούν και άλλοι θεωρητικοί και κλινικοί της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας. Η έννοια του εσωτερικού κριτή σημαίνει ακριβώς όλες εκείνες τις διδασκαλίες τις οποίες έχουμε ακούσει μεγαλώνοντας από τους γονείς μας κυρίως ή τους φροντιστές μας, από το σχολείο, από τους σημαντικούς άλλους και οι οποίες έχουν μπει μέσα στο μυαλό μας, στην ουσία έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη μας σαν ένα άλλο λογισμικό. Ξέρετε τι έννοια λογισμικό, που στα αγγλικά ονομάζεται software, είναι το πρόγραμμα το οποίο βάζει ο άνθρωπος στον υπολογιστή και λειτουργεί ο υπολογιστής με βάση αυτό το πρόγραμμα. Όταν λέμε λογισμικό, εννοούμε τρόπο σκέψης και τρόπο λειτουργίας. Λοιπόν, στο καινούριο μου βιβλίο με τίτλο «Θέλω να σου μιλήσω για τη ζωή ψυχή μου», το οποίο είναι υποέκδοση, αναφέρομαι στην μοντέρνα θεωρία του εγκεφάλου, στην πιο καινούρια θεωρία του εγκεφάλου, η οποία υποστηρίζει ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί με βάση την πρόβλεψη. Και υπάρχουν και μέσα στο βιβλίο υπάρχουν αναφορές σε πολύ διάσημα πειράματα που έχουν γίνει από νευροψυχολόγους στον τομέα της όρασης και έχουν αποδείξει και καταδείξει ότι όσον αφορά στην όραση, στη λειτουργία της όρασης, ο εγκέφαλος μας προβλέπει τι θα δούμε μετά και στην πορεία διορθώνει. Αν πέσει μέσα καλός, αν πέσει έξω ξαναπροβλέπει. Θέλω να καταλάβουμε αυτό που κατάλαβα και εγώ διαβάζοντας και γράφοντας το βιβλίο, ότι η μνήμη του ανθρώπου είναι τεράστια, η μνήμη του ανθρωπίνου εγκεφάλου είναι τεράστια και καταγράφονται τα πάντα. Δηλαδή οτιδήποτε συλλάβουν οι αισθήσεις μας, η όρασή μας, η ακοή μας, η αφή μας, καταγράφεται στη μνήμη μας από τον καιρό της δημιουργίας του εγκεφάλου μας μέσα στην κοιλιά της μάνας μας. Οπότε για να μπορέσει να βγάλει άκρη ο ανθρώπινος εγκέφαλος και να μπορέσει να λειτουργήσει, να είναι λειτουργικός, πρέπει να έχει κάποιες μεθόδους, ούτως ώστε να χρησιμοποιεί τις μνήμες που έχει αποθηκευμένες, τις γνώσεις που έχει πάρει για τη ζωή, για όλες τις πτυχές της ζωής, να τις οργανώνει με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε φορά που καλείται να πάρει μια απόφαση, και καλούμαστε κάθε δευτερόλεπτο να παίρνουμε μια απόφαση, να παίρνει την καλύτερη δυνατή απόφαση. Η προβλεπτική θεωρία του εγκεφάλου, που είναι μια ολοκληρωμένη θεωρία του νου, έτσι την ονομάζουν οι νευροεπιστήμονες, λέει αυτό το πράγμα, ότι μεγαλώνοντας ένα παιδί, όπως αναπτύσσονται τα πιο καινούργια κομμάτια του εγκεφάλου του, έτσι και αποθηκεύονται μνήμες, λογισμικά, κηρύγματα, πρέπει να κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να κάνουμε το άλλο, κρίσεις συμπεριφορών, κρίσεις ανθρώπων, αποθηκεύονται στον εγκέφαλό μας και μετά ο εγκέφαλος μας, για να βγάλει άκρη από όλη αυτή την τεράστια μνήμη, υπολογίζεται ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περίπου χωρητικότητα 2,5 πέταμπάιτ, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερα από τα γίγαμπάιτ.
Λέει ότι αν το μετρούσαμε σε χωρητικότητα βίντεο, λέει θα έπρεπε πόσα χρόνια να τραβάμε βίντεο και να αποθηκεύουμε και να χωράει ακόμη να αποθηκεύσουμε βίντεο. Πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τους αριθμούς. Οι αριθμοί ακριβώς είναι μέσα στο βιβλίο, να μην κάνω λάθος σε αυτά που λέω. Το 2,5 petabyte, ό,τι έχει χωρητικότητα ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δηλαδή 2,5 εκατομμύρια gigabyte, το θυμάμαι σίγουρα. Τα υπόλοιπα, όχι ακριβώς πόσες ώρες, αλλά μιλάμε για τεράστια μνήμη. Οπότε, ο οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει μεγαλώσει με άλλους ανθρώπους, δηλαδή όλοι μας που έχουμε μεγαλώσει με άλλους ανθρώπους, αναπόφευκτα έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του ένα λογισμικό, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και τρόπο σκέψης. Δηλαδή, οι γονείς μας κυρίως, ή οι φροντιστές, κάποιοι μεγάλωσαν με παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους κλπ. Οι άνθρωποι μας μεγάλωσαν, μας έλεγαν με διάφορους τρόπους, και υπό τη μορφή κηρύγματος και υπό τη μορφή παρατήρησης και υπό τη μορφή να μας δίνουν συγχαρητήρια, μας έλεγαν ποια είναι η σωστή συμπεριφορά με βάση το δικό του σκεπτικό, που για ένα μικρό παιδί το σκεπτικό των φροντιστών του είναι το σωστό. Και γενικώς μας έχουν περάσει μέσα στο μυαλό μας απόψεις και κρίσεις, και για μας και για τον εαυτό μας και για τους άλλους ανθρώπους και για τη ζωή. Σε κάποια φάση όλοι οι άνθρωποι θα έπρεπε να ξεκολλήσουμε από τους γονείς μας. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σε μεγάλη ηλικία διαβιούν μαζί με τους γονείς τους. Ξέρω εγώ, υπάρχουν άτομα στη δικιά μου την ηλικία, που είμαι σχεδόν 50, που ζουν μαζί με τους γονείς τους. Λοιπόν, όταν ηλικιωθεί ο άνθρωπος και απομακρυνθεί από την εστία των γονέων του, από το σπίτι με το οποίο ήταν με τους γονείς ή τους φροντιστές, και αρχίσει να ζει τη δική του ζωή, τότε παίρνει μαζί του, εντός εισαγωγικών, και όλες τις διδαχές, τις οδηγίες, τις απαγορεύσεις, όλα όσα του έχουν πει κατά καιρούς οι γονείς. Και αυτά ονομάζονται εσωτερικός κριτής. Δηλαδή ένας επιτιμητικός εσωτερικός διάλογος που γίνεται κάθε φορά που καλείται ο άνθρωπος να πάρει μια απόφαση για τη δική του ζωή, μια απόφαση για τις πράξεις του, μια απόφαση για τη συμπεριφορά του και ούτω καθεξής. Ο εσωτερικός κριτής είναι μια φωνή μέσα μας, η οποία μας λέει όσα θα μας έλεγε η μάνα μας, ο πατέρας μας, ένας φροντιστής που ήταν επιτιμητικός, υποτιμητικός και ούτω καθεξής προς εμάς. Δηλαδή, όλα όσα βιώνουμε μεγαλώνοντας καταγράφονται στον εγκέφαλό μας, και επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος λειτουργεί προβλεπτικά, προβλέπει ο εγκέφαλος μας τι θα σου λέγε η μάνα σου αν ήταν εδώ, θα σου λέγε αυτό, τι θα σου λέγε ο πατέρας σου αν ήταν εδώ, θα σου λέγε αυτό, τι θα σου λέγε ο πνευματικός σου για όσους είναι θρησκοί αν ήταν εδώ, θα σου λέγε αυτό. Εν τω μεταξύ έχει ενδιαφέρον ότι μια από τις διδασκαλίες στο κατηχητικό σχολείο, γιατί σας έχω πει ότι έχω υπάρξει δασκάλα κατηχητικού στο παρελθόν, είναι ότι λέει κάθε φορά που θα κάνεις κάτι να ρωτάς τον εαυτό σου τι θα ήθελε ο Θεός να κάνω και να κάνεις αυτό που θα ήθελε ο Θεός να κάνεις. Δηλαδή αυτή η διδασκαλία τρόπον τεινά σαν να προσπαθεί να μοιήσει λίγο τα παιδιά στον εσωτερικό διάλογο και στον εσωτερικό κριτή. Λοιπόν, ο εσωτερικός κριτής δεν είναι κάτι θετικό. Είναι ένας επιτιμητικός, υποτιμητικός, καταδυναστευτικός, εσωτερικός διάλογος. Σε επόμενο βίντεο θα μιλήσουμε για το με ποιο τρόπο μπορούμε να χτίσουμε μέσα μας ένα επικοδομητικό εσωτερικό διάλογο και στην ουσία να χτίσουμε το αντιστάθμισμα του εσωτερικού κριτή. Όταν όμως χρησιμοποιούμε τον όρο εσωτερικός κριτής, εννοούμε ακριβώς αυτό, εκείνη τη φωνούλα μέσα μας, η οποία μας κάνει να φοβόμαστε, μας κάνει να ντρεπόμαστε, μας κάνει να αμφισβητούμε τον εαυτό μας, μας κάνει να νιώθουμε άσχημα για τις επιλογές μας, μας κάνει να φοβόμαστε τι θα πούν οι άλλοι.
τι λέει συνήθως ένας εσωτερικός κριτής? Πω πω, δεν τρέπεσαι να το πεις αυτό? Πω πω, τι έκανες, έκανες μεγάλη μαλακία τώρα? Ή όχι, μην κάνεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί θα παρεξηγηθείς. Ή δεν είναι σωστό να έχεις αυτές τις επιθυμίες. Ή μια καλή κοπέλα δεν θα έπρεπε να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Ένας καλός άνδρας, ένα καλό κοπέλι δεν θα έπρεπε να σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο. Ή σιωπή, μην πεις αυτό που σκέφτεσαι. Γενικά ο εσωτερικός κριτής, φανταστείτε τον ότι φοράει, ξέρω εγώ, τα ρούχα που φορούσε ο επικριτικός, ο τιμωρητικός, ο αυστηρός και υποτιμητικός γονιός σας. Ή έχει, ξέρω εγώ, την φάτσα του, πατέρα, μητέρα ή και το δύο μας, δεν ξέρω εγώ, έχει που είναι και δυναμικά ντουο, δυναμικά ζευγάρια, είναι και οι δύο. Έχει τη μορφή των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι όταν ήσασταν νεότεροι, μας καταδυνάστευαν και μας έκοβαν τα φτερά και μας έκαναν να αμφιβάλλουμε για την κρίση μας, μας έκαναν να αμφισβητούμε τον εαυτό μας, μας έκαναν να νιώθουμε άσχημα που είχαμε επιθυμίες, μας έλεγαν δεν είσαι αρκετά καλός γι' αυτό, δεν είσαι όμορφος, δεν είσαι όμορφη, πώς είσαι έτσι, πώς ντύθηκες έτσι, πώς τρως έτσι, πώς μιλάς έτσι, πώς είσαι έτσι πολλά κιλά ή πώς είσαι έτσι πολύ αδύνατος, αδύνατη και ούτω καθεξής. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν όχι όλοι, έχουμε μέσα μας τον εσωτερικό κριτή. Και πολλές φορές δεν τον αντιλαμβανόμαστε ως τέτοιον, δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτά που σκέφτομαι και αυτή η εσωτερική συζήτηση, η στενάχωρη και η δύσκολη που κάνω με τον εαυτό μου, δεν είναι τίποτε άλλο παρά το μυαλό μου, το οποίο προβλέπει πώς θα συμπεριφέρονταν οι γονείς μου, οι αυστηροί παιδαγωγοί μου, οι αυστηροί ενήλικες που με έχουν μεγαλώσει, οι αυστηροί σημαντικοί άλλοι, αν ήταν εδώ τώρα και συζητούσα μαζί τους αυτό που θα κάνω. Και οτιδήποτε κάνουμε, δηλαδή ακόμη και μια λέξη που βγαίνει τώρα από το στόμα μου, υπάρχει ένας ελάχιστος χρόνος πριν να εκφέρω τη λέξη και πριν να βάλω σε πρόταση τη σκέψη, που ο εγκέφαλος αποφασίζει τι θα πει. Και εκεί πάλι χρησιμοποιείται η προβλεπτικότητα. Εγώ συμφωνώ με τη θεωρία του νου, την ολοκληρωμένη θεωρία του νου που μιλάει για την προβλεπτική λειτουργία, γιατί το έχω δει και στην πράξη πολλές φορές αυτό το πράγμα. Ενώ και το έχω παρατηρήσει και στην κλινική πράξη, το έχω δει και πάνω μου, ότι έχουμε εμείς στο μυαλό μας κάποια σχήματα, ότι την προηγούμενη φορά που λειτουργήσα με αυτόν τον τρόπο είχα αυτό το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε αυτή τη φορά, ή επειδή είμαι αυτοκαταστροφικός, λειτουργώ ξανά με τον ίδιο τρόπο για να έχω ξανά το ίδιο αρνητικό αποτέλεσμα, ή επειδή προσπαθώ να μην ξαναταλαιπωρηθώ, αποφεύγω να κάνω ξανά το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε λειτουργώ φοβικά και αποφευκτικά. Θα μπορούσα να πω πολλά παραδείγματα εσωτερικού κριτή, δηλαδή προτροπών, απειλών, φοβιστικών προβλέψεων, τρομακτικών προβλέψεων που κάνει ένας εσωτερικός κριτής, αλλά όλα τα παραδείγματα που θα μπορούσα να πω θα είναι του δικού μου εσωτερικού κριτή. Θα πω μερικά και θα είναι ενδιαφέρον, νομίζω, στα σχόλια, αν θέλετε, να γράψετε κάποιες κουβέντες που σας λέει ο δικός σας εσωτερικός κριτής, να τις μαζέψουμε και να κάνουμε ένα δεύτερο βίντεο, ένα μετα βίντεο αυτού του βίντεο, το οποίο φυσικά δεν θα είναι οδηγητικό, που να σχολιάσουμε έτσι λίγο αυτές τις κουβέντες του εσωτερικού κριτή. Γιατί είπαμε ότι αυτό που μας ενδιαφέρει, όσοι ψυχοεκπαιδευόμαστε, ψυχοθεραπευόμαστε και προσπαθούμε να εξελιχθούμε και να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας, ο στόχος μας είναι να σοπάσουμε τον εσωτερικό μας κριτή, στην ουσία να τον αποστομώσουμε, χρησιμοποιώντας δημιουργικά τον μηχανισμό άμυνας της εκλογήκευσης, όχι συμβιβαστικά, δημιουργικά. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη λογική μας για να δώσουμε κάποιες αποστομωτικές απαντήσεις στον εσωτερικό μας κριτή. Και το επόμενο στάδιο θα είναι η θεμελίωση και το χτίσιμο ενός επικοδομητικού εσωτερικού
συζητητή, όχι κριτή. Γιατί είναι απολύτως φυσιολογικό μέσα μας να κάνουμε σκέψεις, να συζητούμε με τον εαυτό μας. Έτσι λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ο άνθρωπος πρώτα νιώθει, μετά σκέφτεται και ύστερα πράττει. Αυτή τη σειρά έχουν οι τρεις βασικές ψυχολογικές λειτουργίες, που είναι η λειτουργία του συναισθήματος, της σκέψης και της πράξης. Η λειτουργία του συναισθήματος, η λειτουργία της σκέψης και η λειτουργία της πράξης. Έχει βρεθεί πολύ παλιά, από τον καιρό που ήμουν εγώ φοιτήτρια, ότι τα πρωτογενή συναισθήματα προηγούνται κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου από τις πρώτες σκέψεις που ξεκινούν ως απόκριση στα συναισθήματα. Δηλαδή πρώτα νιώθω κάτι και μετά η σκέψη μου αναλύει τι είναι αυτό που νιώθω. Και μέσα από αυτή την ανάλυση της σκέψης προκύπτουν τα δευτερογενή συναισθήματα. Σας θυμίζω ότι είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια μια σειρά από webinars. Είχαμε σκοπό να τα κάνουμε διαζώσεις, αλλά μας προλάβει ο κορονοϊός, μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου, εκ των οποίων το πρώτο ήταν εισαγωγικό στα συναισθήματα. Και τα υπόλοιπα webinars ήταν για συγκεκριμένα συναισθήματα, το συναισθήμα του θυμού, της αγάπης, του έρωτα κλπ. Και τη διαχείριση των συναισθημάτων. Λοιπόν, δεν μπορούμε να μην έχουμε εσωτερικό διάλογο, δεν γίνεται. Θα πάψουμε να έχουμε εσωτερικό διάλογο μόνο όταν πεθάνουμε. Δεν γίνεται να μην συζητάμε με τον εαυτό μας, δεν γίνεται να μην σκεφτόμαστε... Να μην κάνουμε αυτή την πολύ γρήγορη συζήτηση με τον εαυτό μας προτού μιλήσουμε και προτού πράξουμε και προτού εκδηλώσουμε οτιδήποτε. Ξαναλέω, προηγείται το πρωτογενές συναίσθημα, μετά ακολουθεί η σκέψη και η σκέψη διαμορφώνει και τα δευτερογενή συναισθήματα. Το πρωτογενές συναίσθημα είναι ό,τι πιο αγνό, ό,τι πιο αθώο, ό,τι πιο φυσικό. Γιατί είναι η αντίδραση, η απόκριση του εαυτού μας στο τι συμβαίνει. Όταν έρθει η σκέψη μας με τη μορφή του εσωτερικού κριτού συνήθως, γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε ακαλλιέργητοι, βάζω και τον εαυτό μέσα στους ακαλλιέργητους, γιατί έχω πολλή δουλειά ακόμη να κάνω, οι περισσότεροι άνθρωποι είμαστε ακαλλιέργητοι, δεν έχουμε τόσο επικοδομητική εσωτερική συζήτηση, όσο έναν εσωτερικό κριτή. Αυτός ο εσωτερικός κριτής επηρεάζει τα πρωτογενή συναισθήματα και συμβάλλει ούτως ώστε να δημιουργηθούν και δευτερογενή συναισθήματα δύσκολα, αλλά και σαν ποτάρι τη ζωή μας. Μας επηρεάζει για το πώς θα λειτουργήσουμε, αν θα ρισκάρουμε ή όχι, αν θα τολμήσουμε ή όχι, αν θα κάνουμε την πιο δύσκολη, θα πάρουμε το δύσκολο δρόμο ή τον εύκολο δρόμο και ούτω καθεξής. Λοιπόν, σας είπα ότι θα σας πω μερικά παραδείγματα του δικού μου εσωτερικού κριτή. Ένα παράδειγμα είναι ότι μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής, είσαι βλάκας. Αποκλείεται να είναι έτσι όπως το σκέφτηκες. Ή μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής, είσαι άσχημη. Είσαι παχιά. Μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής, αποκλείεται να βρεθεί κάποιος να σε αγαπήσει. Ερωτικά εννοώ. Ανθρώπινα, αποστομώθηκε σε εσωτερική μου κριτή, ανθρώπινα έχει ανθρώπους να με αγαπάνε. Ή μπορεί να μου λέει, θα τα κάνεις πάλι σκατά. Ή μπορεί να μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής, είσαι ψεύτικη. Το imposter syndrome. Θα μιλήσουμε και σε ξεχωριστό βίντεο για το imposter syndrome. Imposter syndrome είναι μια συνθήκη, το σύνδρομο του παγαπώντη, αυτού που προσποιείται ότι είναι κάτι που δεν είναι, που δεν είναι. Είναι μια συνθήκη την οποία βιώνουν αρκετά παιδιά με σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και παιδιά που έχουν μεγαλώσει κακοποιητικά, που ενώ είναι αντικειμενικά καλοί άνθρωποι και αντικειμενικά επιτυχάνουν σε αυτά που προσπαθούν να κάνουν, στο επάγγελμα τους για παράδειγμα, στο σπίτι τους, παρόλα αυτά ο εσωτερικός τους κριτής τους λέει συνέχεια ότι είσαι ψεύτικος, δεν είσαι πραγματικά καλός, κάποια στιγμή άλλοι θα καταλάβουν τι παλιό χαρακτήρας είσαι, όλα αυτά δηλαδή που σου έλεγαν οι κακοποιητικοί σου σημαντικοί άλλοι μεγαλώνοντας. Εμένα μου λέει, ας πούμε, για παράδειγμα,
Αν ήξεραν πραγματικά ποια είσαι, οι άλλοι, μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής. Αν ήξεραν τι παλιοχαρακτήρας είσαι. Και ένα πράγμα το οποίο κάνω πολύ συνειδητά εδώ στα βίντεο, στα ψυχοεκπαιδευτικά, και είναι και ένας βασικός λόγος που προτιμώ την ψυχοεκπαίδευση από το να κάνω ψυχοθεραπεία, ενώ να κάνω ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες παρά να δουλεύω ως ψυχοεκπαιδεύτρια φτιάχνοντας βίντεο για μεγαλύτερο κοινό. Γιατί στις ατομικές ψυχοθεραπείες δεν είναι τόσο εύκολο να κάνεις αυτοαποκάλυψη. Δηλαδή είναι διαφορετικές οι δυναμικές εκεί πέρα, και αν θα γίνει αυτοαποκάλυψη του θεραπευτή, θα γίνει με πολύ προσοχή. Ένα πράγμα που κάνω συνειδητά είναι η αυτοαποκάλυψη που κάνω στα βίντεο, που σας λέω τα πράγματα τα οποία μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής, ότι αν μάθουν για παράδειγμα ότι έβαζες τις φωνές στα παιδιά σου, πω, θα χάσουν κάθε ιδέα για σένα ότι είσαι καλή ψυχολόγος και ότι είσαι καλός άνθρωπος, γιατί έβαζες τις φωνές στα παιδιά σου. Ή αν μάθουν ότι στην τάδε περίσταση αντέδρασες με αντιδραστική βιαιότητα, θα πούν ότι είσαι ένας κακοποιητικός άνθρωπος και ούτω καθεξής. Αυτά μου λέει εμένα ο εσωτερικός μου κριτής, τα οποία είναι επαναλήψεις στυλ Κωνσταντίνου και Ελένη που παίζουν Αντένα 100 χρόνια. Αυτό που μου έλεγαν οι γονείς μου και κυρίως η μάνα μου. Εμένα ο δικός μου εσωτερικός κριτής έχει και την οργήλη μορφή, την αυστηρή γέλα και τη φωνή της μάνας μου. Και το βλέμμα αυτό το έτσι το αποτροπιασμένο, αυτό το βλέμμα το... Ας πούμε, τι να σου πω τώρα, ούτε καν να σου πω, δεν αξίζει τον κόπο είσαι. Έτσι τόσο άχρηστη. Μπορεί να μην έχει χρησιμοποιήσει ποτέ τη λέξη άχρηστη με το στόμα, αλλά την έχει πει πάρα πολλές φορές με το βλέμμα και με τα μάτια. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα του δικού μου εσωτερικού κριτή. Εννοείται ότι αυτό είναι ένα καθαρά εισαγωγικό βίντεο. Δεν μπορεί να καλύψει το θέμα. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο πάνω στο ζήτημα του εσωτερικού κριτή, γιατί θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να αντιληφθούμε ότι έχουμε εσωτερικό κριτή, να καταλάβουμε τι είναι αυτά που μας λέει ο εσωτερικός μας κριτής και να του πούμε επιτέλους να σιωπήσει, να σοπάσει, να σκάσει και να μας αφήσει ήσυχους. Άδειαζε μας τη γωνιά, εσωτερικέ κριτή. Θα σε σοπάσουμε. Θα σε βάλουμε σε πλήρη σίγαση. Κοίταξε εδώ τι μου έχεις κάνει εσύ. Θα με βλέπει ο κόσμος και θα νομίζουν ότι έχω βία στο σπίτι. Έχω βία στο σπίτι, έχω σκύλο στο σπίτι. Αυτά.